μοναδικές και διασκεδαστικές διακοπές περνούν όσοι επιλέγουν τα θαλάσσια σπορ. Από την εναέρια περιήγηση με το αλεξίπτωτο, τα jet ski και τα κανόε καγιάκ, οι επιλογές είναι αμέτρητες για όσους θέλουν να δοκιμάσουν τις αντοχές τους, αλλά και να περάσουν μια αξέχαστη εμπειρία. Το αλεξίπτωτο είναι ένα από τα πιο δημοφιλές και πιο περιζήτητο θαλάσσιο σπορ. Τα jet ski είναι το δεύτερο, δίνοντας τα χέρια με το αλεξίπτωτο. Και τα σειρώματα έρχονται μετά τρίτο, μπανάνα, ρίγκο, φλάιφις και αυτά. Η ασφάλεια είναι το βασικότερο για τα water sports, με τους ιδιοκτήτες να τηρούν τους κανόνες και να προστατεύουν όσους θέλουν να διασκεδάσουν, ενώ διαθέτουν πολλά χρόνια εμπειρίας στην θάλασσα. Υπάρχουν τόσα πολλά μέτρα ασφαλείας και ελέγχη από το κρατικό φορέα που δεν μπορούμε να κάνουμε το κεφαλιού μας. Δηλαδή τα jet ski υπάρχουν δορυφόροι, GPS, τα οποία δεν μπορούν να κάνουν να πάνε όπου θέλουν. Φυσικά υπάρχουν και οι πιο διασκεδαστικές αλλά και ρυψοκίνδυνες θαλάσσιες δραστηριότητες που είναι ιδιαίτερα αγαπητές για τους πιο τολμηρούς. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι το flyboard. Είναι κάτι που έχει έρθει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Είναι μια σωλήνα που συνδέεται πάνω στη jet ski και σου δίνει δύναμη και σε πετάει ψηλά. Πρέπει να έχεις ισορροπία για να το κάνεις και είναι πάρα πολύ ωραίο. Αξίζει κάποιος να το κάνει δηλαδή. Όσοι επιθυμούν μπορούν να επιλέξουν έναν πιο χαλαρό τρόπο διασκέδασης αλλά παράλληλα και άθλησης, νοικιάζοντας ένα θαλάσσιο ποδήλατο ή μία βάρκα. Ποδήλατα, περισσότερο ποδήλατα. Είναι πιο φθηνά και λόγω της κρίσης, γιατί και αυτοί έχουν κρίση από ό,τι βλέπουμε οι τουρίστες, δεν χαλάνε εύκολα λεφτά. Περισσότερο ποδήλατο παίρνουν. Θαλάσσιο ποδήλατο. Όπου είμαστε ανά πάσα ώρα και στιγμή έτοιμοι. Σωσίβια έχουν οι βάρκες και καπνογόνα, βεγγαλικά, ό,τι χρειάζεται, ας πούμε, να. Με την ασφάλεια να παίζει σημαντικό ρόλο, τα θαλάσσια σπορ είναι για όλες τις ηλικίες με πολλές επιλογές και αξέχαστες εμπειρίες.